Γεια χαρά. Εκτάκτως, σήμερα λόγω πρωτομαγιάς η εκπομπή έχει μεταβληθεί 4 με 6. Από αύριο κανονικά 5 με 7. Ερχόμουν να παιδί μου από το Θησίο εδώ στο Μαρούσι για την εκπομπή. Άδεια όλη η Αθήνα. Άδεια. Τι ωραία ήταν έτσι κάθε μέρα η Αθήνα. Τελείωσε λέει το πρωτάθλημα χθες. Και λοιπόν, είχε ξεκινήσει ποτέ για να τελειώσει και τώρα. Ή μάλλον κατάλαβε κανένας ότι τελείωσε κανένα πρωτάθλημα. Φυσικά όλα είχαν κρυθεί από την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και ειδικά στον υποβασμό. Ήδη είχαν πέσει η Φέρια και ο Λεβαδιακός, είχε σωθεί ο Χέρκουλες, είχε σωθεί η Λάρισα. Εντάξει, είχε τελειώσει η ιστορία. Αλλά και στη Β' Εθνική, μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα, μάλλον και εκεί φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο Απόλλωνας πήρε με μαϊδένιο μπέναλτι που του έδωσε ο διαιτητής 1-1 στον Όφη. Η Λαμία κέρδισε μέσα στο Μερίδιο τον Αχαρναϊκό και ο Άρης έριξε τον κόσμο στον κουβά. Όλοι τον παίζανε διπλό, Άρης διπλό, και όμως ο Άρης έμεινε στο 0-0. Και τώρα βαθμολογία 6 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ο Απόλλωνας πρώτος, με δεύτερη τη Λαμία 1 βαθμό πίσω και με 9 βαθμούς από τον Απόλλωνα και 8 με 8 βαθμούς από τη Λαμία είναι ο Άρης. Κομματάκι, δύσκολο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ, Λοιπόν, δεν σε πήρα, ήμουν απάνω. Σε ακούω βραχνιασμένο. Ναι, είχα πάει και στο Βόλε την Παρασκευή. Το τερπτό με τα τσεφολί μου. Ναι. Λοιπόν, άκουσα εδώ βέβαια το Σάββατο, λίγο την Παρασκευή, ράδιο Αθηναϊκό. Μόνο εσύ τελικά. Θα χρησιμοποιήσω τη δική σου ρύση, αυτό που λες πάντα, ότι όταν τρως 4 βάζεις φορμάρ. Δεν επιτρέπεται να μιλάς. Αυτό πάει πιο πολύ όχι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί ο περισσότερος κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή ζω στην Αθήνα και έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχει αντίθετη άποψη με αυτά που διαλαλούν εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι, οι διάφοροι της Αθήνας. Η καλύτερη απάντηση δε σε αυτούς ήρθε χθες στη Λεωφόρο. Το πανό, τα είδε στα δύο πανό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ας σταματήσουν αυτή την κοροϊδία στην ομάδα αυτή του Παναθηναϊκού. Είναι μια ιστορική, μια μεγάλη ομάδα. Και δεν επιτρέπεται τώρα να πιάνεται από ένα μάτς για να λένε όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι σε όλους τους σταθμούς. Έτσι. Η μπάλα παίρνει και αυτούς που δεν είναι του Παναθηναϊκού. Παίρνει και άλλους η μπάλα σε αυτό το κομμάτι. Τόσο φόβο τους προκαλεί πλέον ο Σαββίδης. Καταλαβαίνω ότι έχει χωρίσει πολύ βαθιά πλέον. Μέχρι και ο Ντέμις βγήκε και είπε να πούμε εσύ το νέος Κέσσαρας. Συγγνώμη τώρα. Όχι ο νέος Κέσσαρης, ναι. Ο νέος Κέσσαρας. Ο κύριος Θεμιστοκλής δεν είναι αυτός που είχε πει κάποτε μια δήλωση ότι δεν πληρώνω την εφορία για να κάνω μεταγραφές στην ΑΕΚ. Ή κάνω λάθος. Έτσι δεν είχε πει. Και λοιπόν. Δηλαδή. Τι ήθελε να πει τώρα με αυτό, ας πούμε. Δεν έχει τα λεφτά του Σαββίδη ο Ντέμις. Τον Ντέμι να τον κατηγορεί για κάτι άλλο. Για το τεμοτεχνείο. Εκεί ναι. Αλλά δεν είναι συζήτηση μας τώρα ο Ντέμις. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι από ένα ματς μπορείς να κρίνεις ότι κάποιος είναι χαλήφη στη θέση του χαλήφη και όλα αυτά. Από ένα ματς. Η χαλήφη είναι. Είμαι προεόρτια. Και είναι φανερό ότι κάτι έχει αλλάξει. Λοιπόν, του φαίνεται πολύ ορατά. Αυτό που βλέπω εγώ να έχει αλλάξει είναι ότι μπήκε μέσα στο πρώτο ημίχρονο, μας πάτησε ο Παναθηναϊκός με στην Τούμπα. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, ακόμα και με τον γκολ. Σε κάθε αντεπίθεση κλείναμε τα μάτια μας. Λοιπόν, μα όπως εγώ, μάτια όπως έπαιζε ο Ήβης. Λοιπόν, και εγώ είδα ότι ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο Κάνιας. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε ότι ήταν ο πάγκος του πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η πληρέστερη στην Ελλάδα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 10 μάτς να παίξει με όλους. Θα τα κερδίσει και τα περισσότερα και με τους τρεις τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν έχουν. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι φοβούνται ότι επειδή ο Σαββίδης πραγματικά τον είχα από κάτω, από πάνω μου ήταν. Το ζει το όλο έργο πάρα πολύ, να σου πω. Πάρα πολύ το ζει. Δεν είναι έτσι κοινικός, είναι πολύ θερμός άνθρωπος. Καταλαβαίνουν ότι θα χώσει κι άλλο χρήμα. Βάσει σχεδίου πάνω όλα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και καταλαβαίνω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτό καταλαβαίνει και εσύ μου συμπαγωγή, να καταλάβω κι άλλοι. Όχι, ναι, εγώ το βλέπω στο χορτάρι όταν αλλάζω τα δεδομένα. Κατάλαβες, εγώ έχω ας πούμε μπροστά, έχω 6-7 παίχτες οι οποίοι είτε μπει ο ένας, δύο άλλος, είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Το παράξενο της ποιο είναι. Ποιο? Ότι όποιο και να ρωτήσεις, ακόμα και αεξίδες να ρωτήσεις, ή μάλλον ας εξαιρέσουμε τους αεξίδες. Όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν να κρατάνε το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Και οι αεξίδες το πιστεύουν κατά βάση. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Δεν μιλάω τώρα, μιλάω για αυτούς που θα κάτσουν να το σχολιάσουμε το ματς. Η έξι που υπερτερεί, ας πούμε, αγωνιστικά. Υπερτερεί στους αμυντικούς. Έχει τον Τζιγκρίσκι και τον άλλο, τον Βράνιες. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς. Είναι τα μπακ της καλύτερα δηλαδή από του ΙΣΑΕ, από του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Τα χάφτης είναι τρία άτομα. Τρεις παίκτες έχει. Άμα δεν τις βγει ο ένας, ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις εκεί πέρα, πέντε. Μην το παίρνεις μόνο ατομικά, πάρτε και ομαδικά. Έχει πλουραλισμό ο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Τι? Ότι φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά σε πιθανότητες να πάρει το κύπελλο, διότι πιστεύω ότι και η διαιτησία θα είναι υπέρ του, ή μάλλον ότι η διαιτησία δεν θα το κυνηγήσει. Ναι. Αλλά δεν το δέμα κόμπο θα το πάρει. Έλα να σου πω κάτι. Όσους τελικούς θυμάμαι από το 87 που θυμάμαι τελικούς που βλέπω, αυτοί που θεωρώ ότι σχεδόν όλοι, με εξαίρεση τα δύο του Ολυμπιακού με την Τρίπολη και τη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο, οι περισσότεροι είναι ασπαθάτη τελική. Δεν θυμάμαι δηλαδή όργια σε τελικούς. Θυμάσαι εσύ? Και ο Πανακός στον Πάου δεν έχει πάει για πλάκα. Πολλούς τελικούς, επειδή είμαι από το 87 μέχρι τώρα, αν εξαιρώσω αυτούς τους δύο, οι υπόλοιποι, δηλαδή δεν υπήρχε μια διαιτησία. Έχουμε κρυφθεί και τελική στα πέναλτι. Δεν θυμάμαι να έχουν γίνει όργια, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Γρήγορα μόνο. Λοιπόν, το γκολ του Πρίγιοβιτ, θες το μελέτησες, την κίνηση? Το τελευταίο ήταν. Εσύ τι έκανε ο τύπος? Κάνει τα κουνάκι, περνάει την μπάλα. Και ενώ εκεί κάποιος άλλος θα την είχε φτάσει στην 4 την μπάλα με μύτο, αυτός την περνάει από πάνω. Είπαμε ότι μέσα στην περιοχή είναι δολοφόνος. Τι έκανε ο τύπος, σου λέω. Ήταν αυτό που έκανε. Δεν το, δηλαδή. Εντάξει, οκ, okay, δολοφόνος, αλλά αυτή η ενέργεια ήταν. Δεν μου λες, δεν το δίνει τον Μπρίγιοβιτ στην ΑΕΚ να είναι μαζί με τον Αραούχο και να κάνουν γάμο? Τώρα εσύ το πετάτε ξυπνά, αλλά τον Αραούχο τον γλυκοκοιτάζουμε, έχει υπόψη. Λοιπόν. Έλα, έγινε, ρε. Έλα, τα λέω. Για καλά. Πολλοί κορμούς έπαιρνε στον κουβά το στοίχημα και με το παιχνίδι την ήττα, μάλλον τη Παρί Ζερμέν από την Ίσ. Όλοι έλεγαν ότι η Ίσ θα το δώσει το παιχνίδι στην Παρί, διότι η Ίσ είναι στο μαχαίρι με τη Μονακό. Υπάρχει εκεί μεταξύ του ένα αιώνιο μίσος. Και λέγανε, θα κάτσει να χάσει τώρα μόνο η Ίσ. Αποτέλεσμα, τρία γκολ έφαγε η Παρί από την Ίσ. Τρία γκολ. Ο Μπαλωτήλ έβαλε ένα γκολ. Ο Δόνη ο Πιτσιρικά έβαλε άλλο ένα. Όχι ο γιο του Γιώργου του Δόνη. Όχι, από του πέσει τον Ηρακλή. Άλλο Δόνη είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολλοί έπεσαν στο κουβά με αυτό το μάτσο. Η Τσέλσι καθάρισε το πιο δύσκολο μάτσο που έχει να δώσει μέχρι το τέλο. Εκτό έδρα με την Everton, κέρδισε 3-0. Η Τότεναμ στο Γκυμίγι που έχει κάνει προ την Τσέλσι κέρδισε την Άσενα 2-0. Η Σιτούλα πάλι γκέλα 1-1. Η United πάλι γκέλα σοβαλία για αυτή. Το πρωί ήμουν ανεασμένη και επέστρεφα για δυσίω. Από Νέα Σμύρνη μπήκα χαροκόπου. Περνάω τη Δημοσθένους και βλέπω δεξιά ένα φούρνο με την ονομασία Ήπειρος. Κάτι μου σκοβόλα γελού, δεν παίρνω μέσα να φάω κανένα τυρόπιτα, να πάω κανένα ψωμί για το σπίτι. Μπήκα και πήρα και τυρόπιτα και ψωμί. Έπαθα πλάκα. Τέτοια τυρόπιτα και τέτοιο ψωμί δεν έχω ξαναφάσει στη ζωή μου. Αφού στον ιδιοκτήτη που έχει το μαγαζί που επαναλαμβάνω την ονομασία Ήπειρος, του έδωσε κάτι διατρίο, δεν μα τώρα. Τι τυρόπιτα είναι αυτή? Μου λέει, φάει το ψωμί και θα με θυμηθεί. Έφαγα μετά το ψωμί, πήγα σπίτι. Α, τρομερό πράγμα. Τέτοιο ψωμί, ειλικρινά σα μιλάω, κάτι ενθουσιασμένο. Και τα μετάλλωνα αισίως ανεβαίνουν στην Α κατηγορία. Κερδίσαμε χθες 5-2 το Ήλιον. Η Τεψιθέα έχασε τον τρέμπι από τον Άγιο Θωμά. Έμεινε 5 βαθμούς πίσω η Τεψιθέα από τα Πετράλωνα. Και τώρα η Τεψιθέα έχει ένα παιχνίδι δύσκολο πολύ εκτός έδρας με το Γαλάτσι την Κυριακή. Εάν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο Άγιος Θωμάς, την πάει στον Παράζ.
τη Δευσυθέα. Παίζουν τον μπαράζ, γιατί οι βαθμοί είναι η διαφορά του δύο και μέχρι δύο βαθμούς ο δεύτερος με τον τρίτο παίζουν τον μπαράζ. Το εγάλο έκανε τον μπαράζ, τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Έχασε το Σάββατο ο Παλαιθαϊκός από τους Αγίους Αταργύρους. Το εγάλο κέρδισε τα Σούρμανα και έτσι το εγάλο πρώτο, μια αγωνιστική έμεινε. Το εγάλο παίζει με τον Έαντα που ήδη έχει επιβουβαστεί και παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Για τον άλλο όμιλο, ο Καραβιακός πέρασε νικηφόρα από τον Μπάουρου Φαούστρια. Πέρασε νικηφόρα και την Κυριακή έχουμε Καραβιακός Τρίαμβος, ο πρώτος με τον δεύτερο. Ο Καραβιακός τερματίζει την πρώτη θέση ακόμα και με ισοπαλία, αν θέλει με τον Θρίαμβο. Ο Θρίαμβος, για να περάσει αυτός πρώτος και να τερματίσει πρώτος, πρέπει να κερδίσει μέσα στην Ηλιούπολη του Καραβιακού. Κομμάτι δύσκολο. Και έτσι το πιθανότερο είναι να παίξουν μπαράζ για την άνοδο. Ο πρώτος του ενός ομίλου με τον πρώτο του άλλου ομίλου που είναι το Εγάλαιο και ο Χαραβγιακός. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλης από Βόλο. Έλα Αποστόλη. Έχουμε ξανακρινήσει κατά τη διάρκεια των εκπομπών Αποστόλης από Βόλο Παναθηναϊκός και Νίκη Βόλου. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Κατάσταση πριν φορές έχω πάρει κατά τη διάρκεια των εκπομπών τόσα χρόνια. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ανοίξη για τα δεκτυνόμενα του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού με το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ναι. Και όσο αυτοί στο φακό του Σκάι για τον κύριο Κίζα. Εφόσον δηλώνεται στην Δράμα ο κύριος Κίζας και δηλώνει, είναι σε ένα δράμα και δηλώνει και μένει στη γη. Ναι. Εκεί πέρα από τα δεκτυνόμενα που έχει γίνει αυτές τις δράσεις, που δεν έπρεπε να παίξει. Ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ εύκολα το μέρος του 3-0 της Κυριακής, το Θωμά, το κύπελλο. Και οι παράγοντες που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να διαμαρτύρονται. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλύτερα. Και ήταν σε καλύτερα σωπό σε όλες τις γραμμές. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε καλύτερα. Ορίστε. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε πολύ καλύτερα. Ναι, έπαιξε πολύ καλύτερα. Στο αλλά... δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Ναι, δεύτερο ημίχρονο. Μην τον έσαι γενικά, γιατί γενικά. Για όλες αυτές τις αντιδράσεις για τον κυβερνητή. Και το διαμαρτύρονται όλοι που είσαι εκεί, η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Για τον κύριο Κίζα. Παρόλο που έχασε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν είχατε να πείτε, γι' αυτό η γνώμη σας. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εάν ο Κίσας ό,τι έκανε θα έκανε υπέρ του Παναθηναϊκού, εσείς απαγωγήσετε να ματιώσουν. Όχι, δεν αφιερώμε. Είστε καλύτερος όπως ο ΠΑΟΚ. Και είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι οπαδός. Μάλιστα. Και σας μονώ. Και κάτι για το νομό του. Εδώ παρόλο για το κύπελλο που θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Περιμένουμε με αγωνία το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εδώ διαμαρτύρονται όλοι και ο κύριος Μέος βγαίνει στο άστρα στο ελληνικό σταθμό και λέει ότι θα έχει μια ομάδα πολύ σπιθή και με μπλε και κόκκινο και δεν πρόκειται να γίνει γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Τα γνωρίζετε κι εσείς. Εδώ περιμένω από 9.000 εισιτήρια όλοι και αντιδράει η αστυνομία και ο Δήμος Βόλου και για να μην γίνει το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να οριστεί το παιχνίδι. Γιατί 10 χρόνια περιμένουμε τώρα, 2007 που είχε βελάσει Παναγιώτη που είχε πάρει το παιχνίδι Λάλισσα. Που είχε δει στον Παναγιώ. Ναι, πώ θα γίνει αυτό το κύπελο. Αλλά αντιδρούν και τι κάμερε ασφαλεία. Γιατί δεν είναι εκπαστικό, αλλά δεν το έχουν πάρει τη μέλλον με την Ολυμπιάδα. Και ήμουν και μέλο τη Ολυμπιάδα το 2004, μάλλον. Δεν είχα δουλέψει. Σα είχε δύο καθαρισμού. Εντάξει, καλό στάδιο, αλλά. Μια που είχε εκεί στο γήπεδο, δεν καθαρίζει και τι τουαλέτε που δεν πρόκειται. Ναι, ναι, σωστό αυτό. Έγινε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ο 904 μου γράφει. Εγώ απευθύνομαι σε ένα παουτζή που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο και του λέω: Αδερφέ παουτζή, μάθε ότι ο Γεωργίου ήταν από τους πρώτους που έχασαν τον ΠΑΟΚ ως νέο χαλίφι. Βασιζόμενος σε δίθεν δήλωση του Ιβάν ότι τα επόμενα 10 πρωταθλήματα θα είναι του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά λέει, τον τελικό, είναι ο πρώτος που δίνει ο ΠΑΟΚ με ομάδα της Αθήνας από το 1939 μέχρι σήμερα σε ουδέτερο γήπεδο. Κύριε 924. Ποιος είπε ότι βασίστηκα πως ο ΠΑΟΚ, μάλλον ο Σαββίδης, είναι ο νέος χαλίφης βασιζόμενος σε μια δίθεν δήλωσή του ότι θα πάρει 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εκεί βασίστηκα. Τι είναι αυτά, ρε. Το έμαθα σήμερα και μια σατανική σύμπτωση. Η γυναίκα του Σπανούλη, ή μάλλον και ο Σπανούλης, πάμε για το πέμπτο παιδί. 4 παιδιά για ο Σπανούλης, 3 αγόρια, 9 κόρη. Όταν η κυρία Κοψονίδου, η κυρία Σπανούλη, ήταν έγκυος και έκανε αγόρι, ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Όταν έμεινε έγκυος σε κορίτσι, απλά είχε συμμετοχή στον Final Four, δεν το πήρε. Τώρα όλοι λένε, τι θα είναι αγόρι, κορίτσι. Αν αγόρι θα το πάρει. Αν είναι κορίτσι, απλά θα συμμετέχει στο Final Four. Τι γίνεται εδώ, ρε.
Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που ήρθαν την Παρασκευή το βράδυ στο κλαμπάκι που είναι κάτω από το Real FM, εδώ στην Κυφυσία 215. Περάσαμε πολύ ωραία με εξαιρετική μουσική. Τους ευχαριστώ όλους. Και ο Γιώργος από τη Ραφή να μου γράφει. Χόρχε, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Ξέχασε, λέει, να πεις για Ισπανία και κυρίως για αυτόν που μπορεί στο τέλος της σεζόν να σβήσει τα γκολ του Μέση αν πάρει και τις δύο κούπες η Ρεάλ. Το όνομα αυτού, Μαρσέλο. Φίλε μου, έχεις δίκιο. Φοβερά φορμαρισμένος. Φοβερά φορμαρισμένος. Γιώργο, λέει, καλησπέρα. Την πρωτοκαθεδρία του Ιβάν πώς θα αντιμετωπίζει ο Μελισσανίδης? Ρωτάω σένα, λέει, που τον γνωρίζεις καλύτερα από όλους. Πώς θα αντιμετωπίζει ο Μελισσανίδης? Με ανάταση των χειρών. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γεργέ, καλό μήνα. Επίσης. Δεν πήρα σήμερα να πω κάτι για αθλητικά ή για τα λοιπά. Απλά ακούω τη μουσική που βάζετε. Και θα ήθελα να βάλετε κάποιο κομμάτι το Rainbow, αν έχετε. Ποιο? Πάρε, το Devil of the King. Το γνωστό, το γνωστό. Το γνωστό, υπάρχουν και άλλα πολλά γνωστά. Αλλά εφόσον είμαστε τις ίδιες μουσικές. Έγινε, φίλε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Και ο 98 μου γράφει, Γιώργο, από ό,τι φαίνεται, εμείς, και εννοεί τη Λαμία, ανεβαίνουμε μαζί με τον Απόλλωνα φέτος. Προβλέπω όμως του χρόνου δύο τοπικά ντέρμπι. Αν τελικά υποβιβαστεί ο Ηρακλής, θα έχουμε του χρόνου ντέρμπι Ηρακλής Άρης. Και αν τελικά λόγω του υποβιβασμού του Ηρακλής σωθεί ο Λεβαδιακός, θα έχουμε του χρόνου άλλο ένα μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Λεβαδιακός Λαμία. Και ο επόμενος μου γράφει, τελικά Γιωργάρα, δύο ομάδες στην Ευρώπη παραμένουν ακόμα έλλειψες. Η Celtic και ο Απόλλωνας. Πάντως είναι φανερό ότι η Β' Εθνική, η διαιτησία σπρώνει πολύ τη Λαμία, αλλά και τον Απόλλωνα. Και τις δύο ομάδες της πρώτης διαιτησία. Και από αύριο αρχίζουν τα ωραία. Αύριο έχουμε Real Atletico. Η μητελική φάση της Champions League. Real Atletico. Και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Την Δετάρτη έχουμε Μονακό Γιουβέντους, το άλλο μάτς για το Champions League, και Λιόν Άγιαξ. Και την Πέμπτη United Fulham, συγγνώμη, Θέλτα. United Θέλτα. Γιωματάρι, το Σάββατο έχουμε τον τελικό του κυπέλου. Και από την άλλη εβδομάδα έχουμε τα play-off. Βάλτε να πάνε, πήγανε κύριε μου. Κι άλλα έχω, τα είδα κι αυτά. Χωρίς πολλά, λέει Γιώργος, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε έρθει εδώ στον Άγιο Γιώργιο στο Καβαδρίτη και ψήνουμε. Γιώργος, Στάσα, Ευγενία, Ηλέκτρα, Νατάσα, Γεράσιμος, Μανώλης, Νίκος ή Κολέας. Και η μικρή Αλεξία. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλή πρωτομαγιά, μου γράφει ο Νικόλας. Ο Γιώργος μου λέει ο επόμενος, στο έχω ξαναγράψει αυτό το μήνυμα. Εδώ η Τότεναμ δεν μπόρεσε πέρυσι να χτυπήσει τη Λέστερ. Θα χτυπήσει τώρα την Τζελσάρα ή Μάρτον που λες και εσύ. Στο μεταξύ τώρα στο διάλειμμα που είχαμε για τις ειδήσεις, έγινε χαμός έξω από τα τηλέφωνα που όλοι λένε στην Ελισάβετ πού είναι αυτός ο φούρνος ήπειρος που είπε ο Γιώργος με το φοβερό ψωμί και τις ωραίες τυρόπιτες. Χαρακούπου ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρα. Σήμερα τον πρωί περνάγα τυχαία, όπως είπα να μου κάτι μου σχοβόλα και μπήκα μέσα, τρομερό πράγμα. Ένα ψωμί δεν έχετε ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Ψωμί μιλάμε. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα ξαναπεράσω μια μέρα από εκεί και να του πω τη διοχτήτη. Δεν στέλνεις εδώ πέρα να πούμε τίποτα τυρόπιτες εδώ στο Real FM που σου κάνει και διαφήμιση να φάει ο κόσμος και να διαφημίσεις ακόμα περισσότερο. Και ένας φίλος προφανώς από τη Δυσία μου γράφει, Γιωργάρα, ναι μεν τα πετράλαια ανεβαίνουν, αλλά δυστυχώς, λέει, ο παρησιακός πέφτει. Δυστυχώς, φίλε μου, ο παρησιακός πέφτει. Ένας φίλος εδώ πέρα με ρωτάει, Γιώργο, λέει, στα play-off πώς ξεκινάει η βαθμολογία των τεσσάρων ομάδων? Φίλε, ο ΠΑΟ ξεκινάει με 2 πόντους, ο Παναθηναϊκός με 1 και ο Πανιώνης με την ΑΕΚ 0 πόντι. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, Γιωργάρα, σίγουρα αυτή την εποχή ο παίκτης απόλαυση, σκέτη απόλαυση, είναι ο Μαρσέλο της Ρεάλ. Παπάδες ο γραφείς μου στο γήπεδο Βασιλιάδος. Έλα, φίλε. Γεια, καλησπέρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλό μήνα. Επίσης. Και πολύ χρόνο για διωθεί. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Εδώ.
Ο γιος του Δόνη είναι ο άλλος Γιώργη αυτός. Είναι σίγουρα ο γιος του Δόνη. Ναι, δύο γιους έχει ο Δόνη. Ναι, εντάξει, δεν έπαιζε ο άλλος στην Ιταλία. Ε? Ο άλλος δεν έπαιζε στην Ιταλία. Αυτός είναι. Α, τον πήρε η Νίς. Ναι, τον δανεικό, δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Του σκότσε αρένα. Είχε βάλει κι άλλο γκολ. Ναι. Και σε άλλο παιχνίδι τον, τον έχω δει. Κάτι είπες για τον Βαλισανίδη, αλλά δεν το είπες. Και θα το πω με τα χέρια ανάταση, τι είπες. Ναι, με τα χέρια ανάταση. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή και δεν θα αρχίσει αυτή τη στιγμή. Από το επόμενο πρωτάθλημα και μετά, ότι θα γίνει πόλεμος μεταξύ τους. Με ποιον, ναι. Μεταξύ Σαββίδη και Μελισανίδη. Τι πόλεμο θα γίνει, γιατί εντάξει. Θα γίνει πόλεμος, δεν πάει πρόβλημα, πόλεμος. Κάτι σου έχω πει, στις 31 Ιουνίου θα τελειώσουν όλα. Τι εννοείς? Θα πάρει την ΕΠΟ ο Πόντιος με το Μαρινάκι και τελείωσε ο παραμερική πόλεμο. Δεν την πάρει ο Μαρινάκι, την πάρει ο Πόντιος και τους. Μόνος. Ναι, μαζί είναι, άστο τώρα. Άστο μαζί τώρα, δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει. Ο Μαρινάκι είναι τελειωμένος από την ΕΠΟ. Γιατί δεν με πιστεύεις, γιατί δεν το δέχεσαι μάλλον. Τραγούδα. Εντάξει, εγώ τραγουδάω μια ζωή και στο τέλος εσύ σιγοψηφίζεις. Δεν τραγουδάς μια ζωή, γιατί το 2014 είχα εγώ αληθινός. Πώς τραγουδάς μια ζωή? Καλά. Καλά, σου είπα τότε θα πάρει 70% τη ζήκη και πήρε 85% τελικά. Όσο γιατί τραγουδάς. Εγώ δεν είχα αντίπαλο. Γιατί τώρα ποιος τον έβγαλε, γιατί είχε αντίπαλο τώρα? Ο Κοντονής τον έβγαλε τα ηλίκη, πήγε και έβγαλε τον νόμο τον Αύγουστο. Ο Κυρκίκης το 2014 δεν είχε αντίπαλο, όμως δεν είχε αντίπαλο τώρα ο Γραμμένος. Ελά. Ο Γκυρτζίκη το 14 δεν είχε αντίπαλο, αποσύρθηκε ο Γκαγκάτσης, αν θυμάσαι. Και όπως δεν έχει τώρα αντίπαλο, Γραμμένος. Ο Γκαγκάτσης έκανε αυτό και έβρισκε 10-12. Ακριβώς, και έφυγε. Ό,τι κάνει ο Ελευθεριάδης. Γι' αυτό έφυγε. Όχι, Ελευθεριάδης είχε 17 από του 57. Κάνει λάθος. Και 20 ο Πόντιος, 37. Και πήρα την έποχα. Στο Μελισσανίδη στήκουσα να του κρατήσει μαζί με το φίλο σου, το Μητρόπουλο, και να πίνουν το κρασάκι, να κρίνει τη μοίρα του. Την έφερε ο Πόντιος. Γιατί δεν την έφερε? Πιανού. Μαρισάνιδη θέλω να. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Εντάξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΝΕΠΟ θα τη μοιραστεί με το Μαρινάκι. Καλά, εντάξει, αυτό. Ξέρω κάτι παραπάνω, δεν θα σου πω στον άλλο. Δεν ξέρει παραπάνω τίποτα. Εντάξει, ναι, την άλλη φορά που σου. Έγινε, εντάξει, ξέρει παραπάνω. Εντάξει, άστο τώρα, ξέρω κι εγώ. Άστο τώρα, θέλω να σου πω. Εκεί είναι 50-50, άστο. Κατάλαβες, εκεί είναι 50-50 άστο τώρα. Εκεί σου λέει, εμείς βάζουμε, οι άλλοι έρχονται στο τζάμπα, στείλ τους για ύπνο. Να κάνουμε εμείς κουμάντα. Και λογικό είναι αυτό. Όποιος σε παιδί θα κάνει και κουμάντα στο ποδόσφαιρο. Έτσι πάει, δεν γίνει. Λοιπόν, το πρωτάθλημα τελείωσε. Το πρωτάθλημα εντάξει, τελείωσε. Εντάξει. Ξέρεις από το καινούργια απόφαση της Διοίκησης του Ολυμπιακού είναι για το κύπελλο, η απόφαση. Δεν άκουσα την πίστη και δύο απόφαση. Η απόφαση του Ολυμπιακού, της Διοίκησης του Ολυμπιακού για το επόμενο κύπελλο. Ναι. Θα βάζει K20. Ναι. Και κάποιους αθλητικούς 10 θα ασχοληθεί τώρα. Με το Σιδηρόπουλο και το Καλογερόπουλο και το Κοντονί που τα στείλουν εκεί και το Μελισανίδη που στείλουν εκεί πέρα τον Ολυμπιακό. Θα το βγάλουν έξω το κύπελο, να πάρουν το κύπελο για να κατήσουν τον κόσμο. Ναι, όσο ήταν ο Γιάκος, ασχολείται με τον κύπελο και το έπαιρνε. Ποιος? Λέω, μέχρι πρόπερση ασχολείται με τον κύπελο και το έπαιρνε. Δεν το έπαιρνε. Πάντα γιατί τη γη σου είπε το έπαιρνε πάντα. Ναι, με τον Αστέρα γιατί το είχε πάρει, γιατί το έπαιρνε πάντα ο Ολυμπιακός στο κύπελο. Όχι βέβαια. Αλλά ασχολείται με τον κύπελο. Ασχολείται με τον κύπελο. Γεωργή, όταν κάνει ο άλλο τώρα και του κάνει τέτοιο σχεδιασμό, του βάζει μέσα τα μάτια ηλίκη τώρα ο Κοντονίνη έχει φύγει από. Καλά, καταρχήν ο Βασιλιάδη είναι αντρίκελο εκεί πέρα. Ο Βασιλιάδη το βάλανε ένα παιδάκι 35 χρονών, ο Κοντονίνη κάνει ακόμα κουμάτο. Και ό,τι λέει ο Μητρόπουλος με το Μελισανίδη. Του στείλουν τώρα εκεί και βάζουν τα μάτια μέσα στο τη φυσούνα και δημιουργούν θέμα τώρα. Έλα τώρα. Αυτά είναι στοιχήματα καραμπινάτα. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό είχαν μυριστεί, θα του καλωστήσουμε, γι' αυτό σου πάει τον Βέλτιο εκεί. Εντάξει, από το σου το επόμενο να ασχοληθεί. K20 και απλωματικού σκελά. Όποια αν έχουν ομάδα καλύτερη, σκαλιτέ να πάρει το πρωτάθλημα. Αν του βλέπω αδύνατου πάλι. Και κάτι θα πω για το κύριο. Δηλαδή, τι λες, θα το πάρει τη χρόνια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα πάλι? Εγώ δεν σου είπα να το πάρει. Αν έχουν καλύτερη ομάδα, το πάρουν. Έτσι, μου βλέπει αδύνατου. Αδύνατου βλέπω, ρε Γιώργη. Ενώ ο Ολυμπιακό είναι δυνατό. Ολυμπιακό? Ναι. Κάτσε να δεις τι προπονητή θα φέρει. Ναι, και τι παίξει θα πάρει. 15 Μαΐου το ανακοινώνει προπονητή προσωπικότητα με τριπλάσιο μισθό από ό,τι ήταν προηγούμενη. Και τι παίξει θα πάρει. Αυτό λέει πολλά.
Αυτό λέει πολλά και κάτσε να δει και του μεταγραφέ που θα φέρει του ξένου, γιατί του Έλληνε έχει κλειδώσει 8 παίκτε. 7 που έχει 15. Στο χώρο πισίνα του Σαριφάτ, ο Ρωμαό θα μείνει, ο Μάρτιν, το Φιγκέρε αυτή 5-20. Και εκεί θα δει του 4-5 που θα φέρει. Εκεί θα του δει. Εκεί θα δούμε. Αν δει τη λεφτά, ο Σοχοντρό και τι είναι αυτή. Αυτή δουλεύω πάλι στο τζάμπα. Ο άλλο λέει από 17 εκατομμύρια να κάνει 13 λέει το μπάτζετ. Το ρίχνει ο Αλαφουζό, ο Φευγάτο. Μάλιστα. Το Μαλισανίδη, άμα κάνει εκεί που θα φύγει και αυτό, και καλή νύχτα. Θα μένουν αυτοί που επενδύουν, δεν ξέρω. Έγινε, δεν σου ευχαριστώ. Να σου πω, μπορώ να σου πω 20 ευρώ κάτι. Λέγε. Πώ θα λέγεται ο καθηγητή, Δάφνο. Πόνιμο και τελείω. Δάφνο, ναι. Αχά. Κύριε Δάφνο, συγχαρητήρια για τι γνώσει σα. Το ξαναλέω μια φορά. Για τι εγκυκλοπαντικέ γνώσει, για τι μουσικέ γνώσει, για όλα. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχετε αναλάβει και θέμα, έχετε αναλάβει και νομική υποστήριξη του Αλτζατζίρα, βλέπω. Άστο ο Αλτζατζίρα να εκτεθεί ακόμα, άστο να έχει αναλάβει την εξυγίαση μέσω του Real FM, να διώξει το Μαρινάκι. Άστο να εκτεθεί ακόμα. Άστο να. Ναι, μωρέ, τα πέντε από το Αλαφούσο Αλτζατζίρα και να λέει στο Μαρινάκι. Εγώ τέτοιε κουβέντε δεν χρησιμοποιώ. Μα είπε ότι είχε αναλάβει την πτώση του Μαρινάκι. Έτσι. Και τι εννοούσε. Όχι πτώση. Δεν είπα την πτώση. Τι είπε. Είπα και να λάβει την εξυγίαση. Ναι. Και την πτώση του Μαρινάκι. Μισό λεπτό. Έχει να λάβει την εξυγίαση μέσω του Real FM. Θέλει να διώξει το Μαρινάκι. Δεν βγήκε την άλλη μέρα που είπε Πέτρο και πρέπει να φύγει και αυτό να κάνει. Ούτε ξέρει τι λέει. Ούτε ξέρει. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Προσωπικέ του απόψει είναι αυτέ. Έχει αναλάβει. Συγγνώμη, δεν το είπε Γεωργή. Και άλλη μέρα που είπε Πέτρο. Έγινε εσύ, έγινε. Για χαρά, ξεφύγαν πολύ. Για χαρά. Να είσαι καλά, γεια. Να πω για όσου άμυξαν τώρα τα διαφωνά του ότι η εκπομπή σήμερα. Ήταν εκτάκτος 4 με 6 λίγο πρωτομαγιάς. Από αύριο κανονικά 5 με 7. Έλα φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Ναι, έλα Βασίλη στο Τρούπολ. Έλα Βασίλη. Έλα καλησπέρα και χρόνια πολλά και ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για αυτό το γραφικό που βγαίνει συνέχεια πριν από λίγο τον Γιώργο με την ΕΠΟ τον Ολυμπιακά για αυτό το γραφικό. Μπορεί να πάψει να βγαίνει γιατί μας έχει σπάσει τα νεύρα και να μην ασχολείται με τον κύριο Μελισανίδη. Γιατί η υπομονή μας εξαντλείται. Εντάξει, και ξέρουμε πού στέκει, πού πηγαίνει και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Όχι, όχι. Άμα συνεχίσει. Άσε κατά μέρος απειλές. Άσε κατά μέρος απειλές. Δεν είναι απειλές. Αυτός απειλεί και κάνει το μαγκάκο συνέχεια. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Βασίλη. Βασίλη Πάς. Ναι, σε κατάλαβα. Μπράβο στον Απόλλωνα. Δικαιωματικά. Μπράβο στον Απόλλωνα ή μπράβο στον διαιτητή που του δώσε το πέναλτι του Μουσαντένιου. Μπράβο και στον διαιτητή που δώσε το Μουσαντένιου πέναλτι στον Απόλλωνα. Εγώ από πιτσιρικάς που βλέπω τον Απόλλωνα είναι το πρώτο πέναλτι που κερδίζει ο Απόλλωνας Μουσαντένιου. Δεν θυμάμαι άλλο στα 30-35 χρόνια που βλέπω τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη να κερδίζει Μουσαντένιου πέναλτι. Έτσι είναι Γιώργο μου. Και το κέρδισε ως έναν όφη ο οποίος παίζει ο Κιάσος 42 χρονών. Αν είναι δυνατόν τώρα. Να χάσει από όλα την ομάδα που έχει μέσα τον Κιάσο. Έχω ένα μήνυμα εδώ από έναν πολωνιστή που μου γράφει. Δεν καταλαβαίνω Γιώργο, γιατί ο όφη έπαιξε τόσο παθιασμένα και με τέτοιο μίσος κατά τον Απόλλωνα. Ό,τι και να κάνουμε Γιώργο, ο Απόλλων έχει την καλύτερη ομάδα. Έχει την καλύτερη διοίκηση. Αυτόν τον υπέροχο κόσμο και είπαμε ο Απόλλων δικαιωματικά ανεβαίνει στην Αθηνική. Και έτσι να, σου κάτι, να σου πω κάτι. Καλή διοίκηση με πολλά λεφτά έχει και η Λαμία. Εκεί τα λεφτά και κάνει και κουμάντου τα έχει ο Σουρτζής, ο οποίος κάνει έργα με τη ΔΕΗ πολλά χρόνια στη Λαμία, έχει πολλά μαγαζιά εκεί, βάζει πολλά λεφτά στη Λαμία, αγαπάει πολύ την ομάδα, τα έχω μάθει αυτά. Και είμαι και πολύ νοικοκύρης με τη Λαμία αυτός. Την προσέχει πολύ. Κοίταξε Γιώργο, η Λαμία μακάρι να ανέβει και αυτή στην Άλφα Εθνική. Δεν ξέρω αν θα ανέβει στην Άλφα Εθνική. Ίσως ο Άρης την προλάβει. Δεν προλαβαίνει. Είναι 8, δεν ξέρω τι 8... έγινε και με την Έφεση. Με την Έφεση τι κάνει μια ένσταση. Τέλμα, αυτό έχει τελειώσει. 8, αυτό. Ναι, 8, 8 Λαμία... βαθμούς πίσω είναι. Πού να η προλάβει. Η Λαμία μόνο αυτοκτονήσει θα δικαιωματικά. Θα μου πεις Λαμία... ότι έχει μάτς Άρης Λαμία και Άρης Απόλλων, το καταλαβαίνω. Και όπως θα ανέβει θα πέσει η Λαμία. Ούτε γήπεδο έχει, ούτε φανέλα έχει. Όπως είχε ανέβει παλιά γυναίκη Βόλου και πέσε. Ξέρεις λοιπόν. Ποια άλλη πολύ φορμαρισμένη ομάδα στην Β' Εθνική. Πολύ καλή ομάδα. Τα Τρίκαλα.
Τα Τρίκαλα είναι. Είδα κάτι φάσει τώρα να πούμε από, το, από την Τριάδα που ήσανε. Πολύ καλή ομάδα πάλι, παιδί μου. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο τελικός που θα γίνει στο Βόλο Γιώργο θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος θα γίνει. Γίνεται στο Βόλο, έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτή τη στιγμή έναν πρόεδρο ο οποίος είναι το δίπολο του Μαρινάκη. Είναι μέσα στα πράγματα. Ρίχνει πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Μπράβο του να έρθουν και άλλοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο τέτοιοι. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Και εμείς που είμαστε ουδέτεροι θέλουμε ο ΠΑΟΚ να δυναμώσει. Κάτσε μισό λεπτό. Εάν ναι. λες να έρθουν και άλλοι τέτοιοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και άλλοι σαν το Σαββίδι. Ναι, εννοείς δηλαδή, φυσικά σαν επενδυτές. Όχι σαν καλύβηδες. Όχι. Να, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να βρει έναν ανάλογο πρόεδρο, το ίδιο και η ΑΕΚ. Έναν κολοσσό. Δηλαδή να έρθει να επενδύσει και να αλλάξει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε εμείς οι υγιώς σκεπτόμενοι φιλάθλοι. Δεν μ' αρέσουν κάποιοι κομπλεξικοί φιλάθλοι που βλέπουν ότι κάποιος τους μπήκε τώρα στον νόμο. Δηλαδή βλέπω κάτι φανατικούς Ολυμπιακούς που χάνουν τα κεκτημένα και τρελαίνονται. Αυτό δεν είναι ωραίο. Έτσι θα βελτιωθεί και ο Ολυμπιακός. Για να μην τους κοροϊδεύει ο πρόεδρος τους. Και ο ΠΑΟΚ μάλλον θα πάει και στα play-off του Champions League. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τα λεφτά και μπορεί να διεκδικήσει και την είσοδό του στο... στους ομίλους του Champions League. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν ωραίο να παίζουν δύο ελληνικές ομάδες στους ομίλους. Να αλλάξει κάτι. Όπως γινόταν παλιά, εννοείς. Όπως γινόταν παλιά, ναι. Αλλά σε καλύτερη μορφή. Γιατί βλέπουμε ο Σαββίδης είναι πολύ δυνατός παίχτης. Να τη θέσει τώρα με την κωμωδία άλλων προέδρων, βλέπε τον Χρήστο Βασίλη, που είναι ένας καθαρά διαχειριστής χρημάτων της Νόβα και τίποτα άλλο. Δεν επενδύει φράγκο, τα κάνει παντελόνι. Και είχαμε και μια άλλη κωμωδία μέσα στη βδομάδα, δεν ξέρω αν την άκουσες Γιώργο. Ήρθε, λέει, ο ΙΕ στα Γιάννενα, στο πιο φτωχό μέρος της Ευρώπης, και δει στον Μπας Γιάννενα, λέει, να κάνει, λέει, πρόγραμμα για τη φτώχεια. Στον Μπας Γιάννενα τώρα. 17 προτάσεις. Δεν τις έχουν πει ακόμα τις προτάσεις. Δεν ξέρω να το άκουσες αυτό. Όχι. Δηλαδή το άκουσα εδώ, άμα το διαβάσει, θα κλαις κάτω από τα γέλια. Όσο για μεταγραφές, να πω ότι ο Κούτρης λένε θα πάει στον Ολυμπιακό. Όπως θα πάει, θα φύγει. Είναι ένας παίκτης που ναι, μεν τρέχει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει σέντρα. Άρα θα κάνει προετοιμασία και θα φύγει. Μάλιστα. Γιώργο. Και έχουμε το αιώνιο πρόβλημα με τον Χρυσοβασίλη, το χορτάρι. Από το 2007 εμείς φτιάχνουμε το χόρτο. Υπερτιμολόγηση, 30 λεφτά του ναι, έχει, έχει καταντήσει η Ευήδη Σάρδαρ. Είναι γελίο αυτό. Όχι, έχει καταντήσει. Επίτηδες το κάνουν. Να τρώνε τα λεφτά του Ελλήνα φορολογούμενου. Καταλαβες. Έτσι είναι τα πράγματα. Και μια αφιέρωση, αν μπορείς να τη βάλεις. Θέλω το Licking Stick του James Brown. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, για, για. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο Μάκη. Έλα, Μάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το τελικό του κυπέλλου, να κάνω και μια κρίση για τα παιχνίδια, το προσκυνήμαρο του κυπέλλου. Λοιπόν, βρήκανε την ευκαιρία πάλι αυτή να δώσουν εγκέφαλη. Σε καμία περίπτωση είναι το τελικό να γίνει στο Βόλο. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, να ακούσουν 16.000 εισιτήρια να κάνουν τι. Ποιο παίζει. Επανειλημμυστικά, δεν το. Εγώ, αν ήμουν Μελισσανίδη. Θα έλεγα ότι τελικώς να γίνει στην Τούμπα. Όπως έκανε, ο Γιαννακόπουλος στον μπάσκετ με τον Άρη. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ θα έλεγα, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να κατέβει στην Αθήνα, που στην Αγγλία ακόμα όλοι οι τελικοί γίνονται στο Γουέμπλεϊ, έστω και αν η ομάδα του Λονδίνου στον τελικό, όλες οι ομάδες κατεβούν να πάνε στο Γουέμπλεϊ. Αλλά εφόσον οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει στο Καφταντζούλιο. Να γίνει στο Καφταντζούλιο. Και θα σου πω κάτι άλλο, το πήγε Καραμπουράκι, και θα πάμε το κάνουμε στο γήπεδο στην Καλάτα, στερά, γιατί εμείς έχουμε κοινή ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Και να πούμε στα γήπεδο που στέλνει Ερντογάν στο μάτι του Πουστάρα. Α την πάρουν γυναίκε, οι οποίοι αν τελειώνουν το ζήτημα. Λοιπόν, σε αυτό τέλο πάντων. Λοιπόν, θέλω να πάω προχθέ για το. Γιατί και κάτι που δεν ακούστηκε για το Ντέλε. Πάρα τον ΠΑΟΚ παραθυνάκτο. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ το ζητούσε κατά κράτο. Έχει βάλει τρία γκολ. Κακός, απομονέθηκε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και γυρνάει ο Γιουμίλης ο Πεχταράς, ο προπονηταράς και γυρνάει το σύστημα 3-4-1-2. Δηλαδή τι να κάνει, αφήσει και 10 λεπτά κάνα 15 γκολ. Κάνουν τρεις ευκαιρίες του βάλα και ένα γκολ και το κάνουν 4-0. Ο
πονηρό ο προπονητή του καλού εκεί πέρα, τη βάζει την ομάδα έτσι όπω στο 3-0 και πάει μέσα και του γύρω μια δυο φάση και τον κλείνει στο παιχνίδι. Ο πονηρό. Δεν είναι παιδί, δεν μπορεί να πολύ κατώτερο. Το δεύτερο είναι τώρα. Οι άλλοι έχουν πάρει τα πάντα, είναι και το 3-0 που σαν εβάζει. Δεν ανοίγουν την ομάδα έτσι, καμία περίπτωση. Τέλο πάντων. Και θέλω να πω τώρα για κάτι, γιατί έχω πολύ τα λένε για το Μαγιστανίδη και για τα λεφτά που πατριώνει ο ελληνικό λαό, τα κέρατα μου τα τράγια. Είναι τον το νόμο. Α πηγαίνει εκεί πέρα που δεν ξέρουν τα χρήματα, δεν ξέρουν τα τίποτα, ούτε έχουν και ψήφο. Και αυτή η Ελλάδα πάει στο διάλογο εκεί πέρα που πηγαίνει. Τι συμβαίνει. Το ελληνικό κράτο, μη ελέγχοντα τον Τροχανά, τότε με του Εβραίου, ξεκίνησε το μεγάλο χρέο τη ΑΕΠ. Εκεί πέρα τότε γίνει την εποχή, ήταν εκεί το δώσει λόγο. Ο κ. Κόκαλη πήρε το δώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα διαβίωσε το κάτω και ο προσιτός νόμος έγινε όταν ήταν πρόεδρος του Νικολαίδη, ο οποίος το παιδί κακώς δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Κακώς δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Το αποτέλεσμα ήταν να χρεωθεί και άλλο η ΑΕΚ, να το θέλει βέβαια, και να χάσει κάποια λεφτά από την τσέπη του. Και ήρθε μετά ο Μελισσανίδης, ο οποίος δεν έβαλε καλά μέσω ή κάτι οτιδήποτε να πει ότι επηρέασε κάτι να αλλάξει το άλλο μου, το βρήκε τον νόμο και τον εκμεταλλεύτηκε. Και πολύ καλά έκανε γιατί έτσι άλλε, ήταν κερμένα. Και χωρίς κανένα έλεγχο από το κράτος. Το κράτος χρέωσε την ακούστηκε, τη χρέωσε εγώ τη χρέωσα. Ελέξανε από τότε το χαλάτι, έκανε. Και μπορεί να ξέρουν κάτι άλλο. Όταν βγει μια ανώνυμη εταιρεία, επειδή νόμοι στην Ελλάδα είναι τέτοιοι, που καλύπτουν πολλές φορές έχουν παραθυράκια και παραπαραθυράκια και καλύπτουν του απαντελώνε και τα λαμόγια. Άμα δεν χρησιμοποιήσει και εσύ αυτή τη μεθόδο, τελείωσε. Τελείωσε. Έχει τελειώσει από εκεί, δεν έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση που το ακολουθεί. Λοιπόν, όσο για τον Ολυμπιακό, αυτό που είχε ο προηγούμενο ο φίλο, αυτό είναι το εγώ φαίνεται. Το κύπελο με τον Γοναστέρα Τρίπολη ήταν καλό το κύπελο, κύριε. Ήταν πολύ καλό το κύπελο. Ενώ σε αυτό το κύπελο του αδίκησε. Τώρα, πού του αδίκησε η διευθυνσία, μετά το παιχνίδι που πάγανε το καλό το πραγματάκι που υπεροποίησαν, έγινε σαν αποδομή επεισόδια. Το παιχνίδι γιατί έγινε σε κανονικά φάση. Χάσανε. Και για να ότι έγινε σαν αποδομή, εγώ σου λέω ήταν και στην άλλη θα μου γυρνάει. Τι έγινε, θα παίξει τέσσερι αγωνιστέ και δεν ήταν και ο Φιλόν. Δεν έπαιρνε στο δίκτυο στο κύπελο μου. Αυτό το κύπελο δεν έχει περάσει από τίποτα. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, δηλαδή να σου πω και τι άλλο. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έπαιξε ο Κίδα, έπαιξε. Πάω, εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν μια ομάδα τρώει τέσσερα γκολ. Από εκεί και πέρα και τα γκουλ τα οποία δεν τα βάζει γιατί δεν τα χάνα και χάσανε οι παίχτες. Τόσο μπαλά ξέρουν αυτά τα χάνουν. Αν ξέρουν περισσότερο μπαλά θα τα βάζανε. Ας πω και στο τέλος ένα ωραίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μην τα κοιτάς η ομάδα τι κάνει. Για ποιο λόγο να φάει τέσσερα γκουλ. Από μια ωραία ρίγη, 2-0. Εγώ κοιτάω πρώτα την ομάδα πώς παίζει μπάλα και τι κάνει και μετά ψάχνω να βρω δικαιολογίες. Με τον Νίκο, το επειδή το γνωρίζω από εκεί πέρα. Μίλαγα με ένα φίλο Μάγκη. Χρόνια τώρα, όταν ο Νικολάης ήταν στα Άγγλια και το Μαδρίτη. Και η Ελλάδα μου λέει σοβαρά άλλο στι Άγγλιε, μου λέει δηλαδή με το δίμη σε διάφορα και τον Μάλι. Τι του απάντησε. Έλα το κάνει, του λέω. Ο ένα θα πέσει στη Ριζαγκούλ και όλο στη Ριζάγκούλ. Το κατάλαβε τώρα. Μάλιστα. Έγινε, ρε. Να κοιτάνε ο κάθε εδώ πειράφλο, Άγγλιο Ολυμπιακό Πάγκλαν, πρέπει να κοιτάει πώ παίζει η ομάδα του και τι κάνει. Για να ζωήσει και τον πρόεδρο, να του πάρει δύο πέσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαγί. Άντε, καλό μήνα. Γεια χαρά, επίσης. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, ο Βασίλης ο Σπετσιώτης, με τι κάνεις. Έλα, Βασίλη. Πρώτα απ' όλα, πολύ χρόνο σου να είσαι καλά και καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ. Δεν μου λες ο προπονητής, Κίζα, σε λεγόταν που έπαιξε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο διαιτητής. Ναι. Ναι. Είχε διαιτητέψει τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο ίδιος. Δεν θυμάμαι. Έτσι άκουσα προχθές το ραδιόφωνο. Πιθανώς, δεν θυμάμαι. Έτσι άκουσα, αν μπορείς να το κοιτάξεις, γιατί σε μια εκπομπή στη τηλεόραση μάλλον το άκουσα. Οπότε. Σύμπτωση είναι αυτό. Αυτό βάζουν εγώ. Εγωισμός γίνεται. Ο ίδιος διαιτητής Λοκίζος έσπαξε και τον Ολυμπιακό, έσπαξε και τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Κάποιο άλλο. Χαροκόπου, πού ακριβώς είναι αυτό το με τις τηλεόπτες. Είμαι όπως έχεις από Συγκρού, μόλις περάσει τη Δημοσθένη δεξιά. Α, τη Δημοσθένη δεξιά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο, διερωτώ με πάντα γιατί τόσα πολλά δοκάρια. Και προχτές έπινα μια μπύρα με δεδάκια και τα λοιπά και βάζω το ποτήρι της μπύρας άδειο στο
στο νηπτήρα εκεί πέρα για να το πλύνει η γυναίκα μου. Και είχα βάλει καμιά κοσαριά Ηλίας. Πήρα τα κουκούτσια της Ηλίας και τα πέταξα να δω, περίπου 1,5 μέτρο μακριά ήμουν από το νηπτήρα, και τα πέταξα στο ποτήρι να δω πώς θα τα βάλω, πώς στο μπάσκετ. Σε πληροφορώ στα 20 περίπου, 30 κάπου εκεί πέρα. Τα 7-8 μπήκαν μέσα στο ποτήρι. Τα 3-4 χτυπήσανε στην περίμετρο, στο αχίλι του ποτηριού και φύγανε. Και θα μπήκαν στην λεγάτη του αλέτα. Όχι, ρε, στην κουζίνα μου. Και το επανάλαβα περίπου, δεν ξέρω, περίεργα μου βέβαια πώς τα χτυπάγανε στην περίμετρο του ποτηριού, στα χείλη του ποτηριού και βγαίνανε και μπήκαν έξω. Το έκανα 2-3 φορές αυτό το πράγμα. Περίπου το ίδιο, όσο το γύρω στα 10-15% χτυπάγανε στο ποτήρι επάνω. Τέλος πάντων, είναι αλήθεια όπως είναι απλήρωτοι μερικοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι. Ανάλαβε τώρα ο Μαυροκουκουλάκης, ο πρόεδρος είναι, δηλαδή δεν είναι πρόεδρος, αλλά βούζος. Έδωσε την πρωτοκαρδία στο Μαυροκουκουλάκη. Εκφωνάζει να λένε ότι είναι ο γιος του καπετάνιου, ο Νίκος, λέει, πρόκειται να τον πάρει και έχεις ακούσει τη βραφή. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε, γεια σου. Ακούστε ένα μήνυμα. Εντε Γιωργάδα, ο Καλάθης. Πόσα κουκούτσα θα έβαζε το ποτήρι, ρε, ούτε σε κουβά θα τα έβαζε, τόλης από άρτα. Τα λέμε αύριο κανονικά στις 5. 5 με 7 αύριο. Σήμερα έκτακτα η εκπομπή λόγω πρωτομαγιάς ήταν 4 με 6. Από αύριο κανονικά, 5 με 7. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά. Όλο. Έλα, Αποστολή. Έχω ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των εκπομπών αποστολή από όλο Παναθηναϊκό και Νίκη Βόλου. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Κατά τι πρώτε έχω πάρει κατά τη διάρκεια των εκπομπών τόσα χρόνια. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ανοίξη για τα δεκτυπώματα του Πάκου Παναθηναϊκού με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ναι. Και όσο αφήνει στο φακό του Σκάι για τον κύριο Κίζα. Εφόσον δηλώνεται στην δράμα ο κύριος και ο κύριος και δηλώνει, είναι σε ένα δράμα και δηλώνει και μένει στη γη. Λοιπόν, εκεί πέρα θα ξαναμπούν από εκεί να φέρει αντιδράσεις, που δεν πρέπει να παίξει. Ο Πάκο πήγε πολύ εύκολα το μέρος του 3-0 της Κυριακής, το Θωμά, το Κύπελλο, και οι παράγοντες που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να διαμαρτύρονται. Γιατί ο Πάκο έπαιξε πολύ καλύτερα και ήταν σε καλύτερα από όλες τις γραμμές. Στο δεύτερο εμίχρονο έπαιξε καλύτερα. Ορίστε. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε πολύ καλύτερα. Ναι, έπαιξε πολύ καλύτερα. Στο αλλά... δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Ναι, δεύτερο ημίχρονο. Μην το λες γενικά, αλλά, γιατί αλλά, γενικά. Για όλες αυτές τις αντιδράσεις για τον διαιτητή. Και το διαμαρτύρονται όλοι που είσαι εκεί, η οικογένεια του Παναγού. Για τον κύριο Κίζα. Παρόλο που έχασε ο Παναγός. Ναι. Δεν είχατε να πείτε, γι' αυτό η γνώμη σας. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εάν ο Κίζας ό,τι έκανε, θα έκανε υπέρ του Παναγού. Εσείς απαγωγήσετε, δεν ματιώσουν. Όχι, δεν αφιερώνω. Είσαι καλή όπω ο Πάουκ. Και με φίλε φίλο. Δεν είμαι εγώ παπαδό. Μάλιστα. Και θεσμονώ. Και κάτι για το νομό του. Εδώ παρόλο για το κύπελλο θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Με αγωνία του Άικ Πάουκ. Εδώ διαμαρτύρονται όλοι και ο κύριο Μέο βγαίνει στο άστρα στον ελληνικό σταθμό και λέει ότι θα έχει μια ομάδα πολύ πισή και με μπλε και κόκκινο και δεν πρόκειται να γίνει γιατί υπάρχουν αντιδράσει. Τα γνωρίζετε κι εσεί. Εδώ περιμένω από 9.000 εισιτήρια όλοι. Και αντιδράει η αστυνομία και ο Δήμος Βόλου και να μην γίνει το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να οριστεί το παιχνίδι. Γιατί 10 χρόνια περιμένουμε τώρα. 2007 που είχε φτάσει Παναγό, που είχε πάρει παιχνίδι Λάρισα. Που είχε δει τον Παναγό. Ναι, πώ να γίνει αυτό το κύπελο. Αλλά αντιδρούν και τι κάμερε ασφαλεία. Γιατί δεν έχει το Παναγό, αλλά δεν το έχουν πάρει τη μέλλον με την Ολυμπιάδα. Και ήμουν και μέλο τη Ολυμπιάδα το 2004 μάλλον. Δεν είχα δουλέψει. Σαν ίδιο καθαρισμού. Εντάξει, καλό στάδιο, αλλά. Μια που είχε εκεί στο γήπεδο, δεν καθαρίζει και τι τουαλέτε που είναι πρόσφυγε. Ναι, ναι, σωστό αυτό. Έγινε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ο 904 μου γράφει. Διόκο απευθύνομαι σε ένα παουτζή που πήρε προηγουμένω τηλέφωνο και του λέω: Αδερφέ παουτζή, μάθω ότι ο Γεωργίου ήταν από του πρώτου που έχασαν τον ΠΑΟΚ ω νέο χαλίφι. Βασιζόμενο σε δίθεν δήλωση του Ιβάν ότι τα επόμενα 10 πρωταθλήματα θα είναι του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά λέει, τον τελικό, είναι ο πρώτο που δίνει ο ΠΑΟΚ με ομάδα τη Αθήνα από το 1939 μέχρι σήμερα σε ουδέτερο γήπεδο. Κύριε 924, ποιο είπε ότι βασίστηκα πω ο
ο ΠΑΟΚ, μάλλον ο Σαββίδης, είναι ο νέος Χαλίφης, βασιζόμενος σε μια δίθεν δήλωσή του ότι θα πάρει 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εκεί βασίστηκα. Τι είναι αυτά, ρε. Το έμαθα σήμερα και μια σατανική σύμπτωση. Η γυναίκα του Σπανούλη, ή μάλλον και ο Σπανούλης, πάμε για το πέμπτο παιδί. Τέσσερα παιδιά για ο Σπανούλης, τρία γόρια, μια κόρη. Όταν η κυρία Κοψονίδου, η κυρία Σπανούλη, ήταν έγκυος και έκανε αγόρι, ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Όταν δεν είναι έγκυος ή κορίτσι, απλά έχει συμμετοχή στον Final Four, δεν το πήρε. Τώρα όλοι λένε, τι θα είναι αγόρι κορίτσι, αν αγόρι θα το πάρει, αν είναι κορίτσι απλά θα συμμετέχει στο Final Four. Ρε τι γίνεται εδώ ρε. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που ήρθαν την Παρασκευή το βράδυ στο κλαμπάκι που είναι κάτω από το Real FM, εδώ στην Κυπριακή 915. Περάσαμε πολύ ωραία με εξαιρετική μουσική. Τους ευχαριστώ όλους. Και ο Γιώργος από τη Ραφή να μου γράφει. Χόρχε, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Ξέχασε λέει να πεις για Ισπανία και κυρίως για αυτόν που μπορεί στο τέλος της σεζόν να σβήσει τα γκολ του Μέση αν πάρει και τις δύο κούπες η Ρεάλ. Το όνομα αυτού, Μαρσέλο. Φίλε μου, έχεις δίκιο. Φοβερά φορμαρισμένος. Φοβερά φορμαρισμένος. Γιώργο, λέει καλησπέρα. Την πρωτοκαθεδρία του Ιβάν. Πώς θα αντιμετωπίζει ο Μελισσανίδης? Ρωτάω σένα, λέει, που τον γνωρίζεις καλύτερα από όλους. Πώς θα αντιμετωπίζει ο Μελισσανίδης? Με ανάταση των χειρών. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γεργέ, καλό μήνα. Επίσης. Δεν πήρα σήμερα να πω κάτι για αθλητικά ή για τα λοιπά. Απλά ακούω τη μουσική που βάζετε. Και θα ήθελα να βάλετε κάποιο κομμάτι το Rainbow αν έχετε. Ποιο? Πάρε το Devil of the King. Το γνωστό, το γνωστό. Το γνωστό, υπάρχουν και άλλα πολλά γνωστά. Αλλά εφόσον είμαστε τις ίδιες μουσικές. Έγινε, φίλε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Και ο 98 μου γράφει. Γιώργο, από ό,τι φαίνεται, εμείς, και εννοείται η Λαμία, ανεβαίνουμε μαζί με τον Απόλλωνα φέτος. Προβλέπω όμως του χρόνου δύο τοπικά ντέρμπι. Αν τελικά υποβιβαστεί ο Ηρακλής, θα έχουμε του χρόνου ντέρμπι Ηρακλής Άρης. Και αν τελικά λόγω του υποβιβασμού του Ηρακλής σωθεί ο Λεβαδιακός, θα έχουμε του χρόνου άλλο ένα μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Λεβαδιακός Λαμία. Και ο επόμενος μου γράφει. Τελικά, Γιωργάρα, δύο ομάδες στην Ευρώπη παραμένουν ακόμα έλλειψες. Η Celtic και ο Απόλλωνας. Πάντως είναι φανερό ότι η Β' Εθνική, η Διετησία σπρώνει πολύ τη Λαμία, αλλά και τον Απόλλωνα. Και τις δύο ομάδες της σπρώνει η Διετησία. Και από αύριο αρχίζουν τα ωραία. Αύριο έχουμε Real Atletico. Η μητελική φάση της Champions League. Real Atletico. Και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Την Δετάρτη έχουμε Μονακό Γιουβέντους, το άλλο μάτς για το Champions League, και Λιόν Άγιαξ. Και την Πέμπτη United Fulham. Συγγνώμη, Θέλτα. United Θέλτα. Γιωματάρι. Το Σάββατο έχουμε τον τελικό του κυπέλου. Και από την άλλη εβδομάδα έχουμε τα play-off. Βάλτε να πάνε, πήγανε κύριε μου. Κι άλλα έχω, τα είδα κι αυτά. Χωρίς πολλά λέει Γιώργο σε όλο τον κόσμο. Έχουμε έρθει εδώ στον Άγιο Γιώργο στο Καβαδρίτη και ψήνουμε. Γιώργος, Στάσα, Ευγενία, Ηλέκτρα, Νατάσα, Γεράσιμος, Μανώλης, Νίκος ή Κολέας. Και η μικρή Αλεξία. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλή πρωτομαγιά μου γράφει ο Νικόλας. Ο Γιωργάλα μου λέει ο επόμενος, στο έχω ξαναγράψει αυτό το μήνυμα. Εδώ η Τότεναμ δεν μπόρεσε πέρυσι να χτυπήσει τη Λέστερ. Θα χτυπήσει τώρα την Τζελσάρα ή Μαρτον που λες και εσύ. Στο μεταξύ τώρα στο διάλειμμα που είχαμε για τις ειδήσεις έχει γίνει χαμός έξω από τα τηλέφωνα που όλοι λένε στην Ελισάβετ πού είναι αυτός ο φούρνος ήπιος που είπε ο Γιώργος με το φοβερό ψωμί και τις ωραίες τυρόπιτες. Χαρακούπουνε παιδιά, εγώ δεν το ξέρα. Σήμερα τον πρωί περνάγα τυχαία, όπως είπα να μου κάτι μουσχοβόλα και μπήκα μέσα, τρομερό πράγμα. Ένα ψωμί δεν έχετε ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Ψωμί μιλάμε. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα ξαναπεράσω μια μέρα από εκεί και θα του πω τη διοξήτη. Δεν στέλνεις εδώ πέρα να πούμε τίποτα τυρόπιτες εδώ στο Real FM που σου κάνουν και διαφήμιση να φάει ο κόσμος και να διαφημίσεις ακόμα περισσότερο.
Και ένας φίλος προφανώς ο Τηδησίου μου γράφει: Γιωργάρα, ναι μεν τα πετράλα ανεβαίνουν, αλλά δυστυχώς λέει ο παρησιακός πέφτει. Δυστυχώς φίλε μου, ο παρησιακός πέφτει. Ένας φίλος εδώ πέρα με ρωτάει, Γιώργο, λέει, στα play-off πώς ξεκινάει η βαθμολογία των τεσσάρων ομάδων. Φίλε, ο ΠΑΟ ξεκινάει με 2 πόντους, ο Παναθηναϊκός με 1 και ο Πανιώνης με την ΑΕΚ 0 πόντι. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, Γιωργάρα, σίγουρα αυτή την εποχή ο παίκτης απόλαυση, σκέτη απόλαυση είναι ο Μαρσέλο της Ρεάλ. Παπάδες ο γραφείς μου στο γήπεδο Βραζιλιάνος. Έλα φίλε. Κύριε, καλησπέρα. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλό μήνα. Επίσης. Και πολύ χρόνο για διωθεί. Σε ευχαριστώ. Τι είναι σας. Εδώ. Ο γιος του Δόνη είναι ο άλλος Γιώργη αυτός. Είμαι σίγουρα ο γιος του Δόνη. Ναι, δύο γιους έχει ο Δόνη. Ναι, εντάξει, δεν έπαιζε ο άλλος στην Ιταλία. Ε. Ο άλλος δεν έπαιζε στην Ιταλία. Αυτός είναι. Α, τον πήρε η Νίς. Ναι, τον δανεικό, δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Του σκότσε αρένα. Του σκότσε αρένα. Είχε βάλει κι άλλο γκολ. Ναι, 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 ναι. Και σε άλλο παιχνίδι τον, τον έχω δει. Α, κάτι είπες για τον Βαλισανίδη, αλλά δεν το είπες. Και θα το πω με τα χέρια ανάταση, τι είπες. Ναι, 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 με τα χέρια ανάταση. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή και δεν θα αρχίσει αυτή τη στιγμή. Από το επόμενο πρωτάθλημα και μετά, ότι θα γίνει πόλεμος μεταξύ τους. Με ποιον, ναι. Μεταξύ σου αφήνει Μελισανίδη. Τι πόλεμο θα γίνει, γιατί εντάξει. Θα γίνει πόλεμος, δεν πάει πρόβλημα, πόλεμος. Κάτι σου έχω πει, στις 31 Ιουνίου θα τελειώσουν όλα. Τι εννοείς. Θα πάρει την ΕΠΟ ο Πόντιος με το Μαρινάκι και τελείωσε ο παραμερικός πόλεμος. Δεν θα την πάρει ο Μαρινάκι, θα την πάρει ο Πόντιος σκέτος. Μόνος. Ναι, μαζί είναι, άστο τώρα. Άστο μαζί τώρα, δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, ο Μαρινάκης είναι τελειωμένος από την ΕΠΟ. Γιατί δεν με πιστεύεις, γιατί δεν το δέχεσαι μάλλον. Τραγούδα. Εντάξει, εγώ τραγουδάω μια ζωή και στο τέλος εσύ σιγοψηφίζεις. Δεν τραγουδάς μια ζωή, γιατί το 2014 είναι και εγώ αληθινός. Πώς τραγουδάς μια ζωή. Καλά. Καλά, σου είπα τότε θα πάρει 70% της ζήκης και πήρε 85% τελικά. Όσο πει, γιατί τραγουδάς. Εγώ δεν είχε αντίπαλο. Γιατί τώρα ποιος τον έβγαλε, γιατί είχε αντίπαλο τώρα. Ο Κοντονής τον έβγαλε τα ηλίκη, πήγε και έβγαλε τον νόμο τον Αύγουστο. Με το, ο Κυρτσίκης το 14 δεν είχε αντίπαλο, όμως δεν είχε αντίπαλο τώρα ο Γραμμένος. Ελά. Ο Γκερτζίκης το 14 δεν είχε αντίπαλο, αποσύρθηκε ο Γκαγκάτσης αν θυμάσαι. Και όπως δεν έχει τώρα αντίπαλο Γραμμένος. Ο Γκαγκάτσης έκανε αυτό και έβρισκε και 10-12. Ακριβώς και έβγε. Ό,τι κάνει και ο Ελευθεριάρης. Γι' αυτό έβγε. Όχι, ο Ελευθεριάρης είχε 17 από τους 57, κάνεις λάθος. Και 20 ο Πόντιος, 37 και πήρα την έποχα. Στο Μελισανίδη στήκους να τους κρατήσω μαζί με το φίλο σου το Μητρόπουλο και να πίνουν το κρασάκι, να κρίνει τη μοίρα τους. Τους έφερε ο Πόντιος. Γιατί δεν τους έφερε. Πιανού. Μα σαν γίνεται με εμένα. Βεβαίως, δεν το έχουμε πει αυτό. Εντάξει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΜΕΠΟ θα τη μοιραστεί με το Μαρινάκι. Καλά, εντάξει, αυτό. Ξέρω κάτι παραπάνω, δεν θα σου πω στον αέρα. Δεν ξέρεις παραπάνω τίποτα. Εντάξει, ναι, την άλλη φορά που σου πω. Έγινε, εντάξει, ξέρεις παραπάνω, ξέρεις παραπάνω. Εντάξει, γιατί. Άστο τώρα, ξέρω κι εγώ, ξέρεις κι εσύ, ξέρω κι εγώ. Άστο τώρα, θέλω να σου πω. Εκεί είναι 50-50, άστο. Βέβαια, εκεί είναι 50-50, άστο τώρα. Εκεί σου λέει, εμείς βάζουμε, οι άλλοι έρχονται στο τσάμπα, στήτους για ύπνο. Να κάνουμε εμείς κουμάντα. Και λογικό είναι αυτό. Όποιος σε παιδί θα κάνει και κουμάντα στο ποδόσφαιρο. Έτσι πάει, δεν γίνει. Λοιπόν, το πρωτάθλημα τελείωσε. Το πρωτάθλημα εντάξει, τελείωσε. Εντάξει. Τελείωσε. Ξέρεις από το καινούργια απόφαση της Διοίκησης του Ολυμπιακού είναι για το κύπελλο, η απόφαση. Δεν άκουσα να την πει και δύο απόφαση. Η απόφαση του Ολυμπιακού, της Διοίκησης του Ολυμπιακού για το επόμενο κύπελλο. Ναι. Θα βάζει K20. Ναι. Και κάποιους αθλητικούς 10 θα ασχοληθεί τώρα. Με το Σιδηρόπουλο και το Καλογερόπουλο και το Κοντονί που τα στείλουν εκεί και το Μελισανίδη που στείλουν εκεί πέρα τον Ολυμπιακό να το βγάλουν έξω το κύπελο, να πάρουν το κύπελο για να κατήσουν τον κόσμο. Ναι, όσο ήταν ο Γιάκος ασχολείται με τον κύπελο και το έπαιρνε. Ποιος? Λέω, μέχρι πρόπερση ασχολείται με τον κύπελο και το έπαιρνε. Δεν το έπαιρνε. Πάντα για τη ζήτηση σου είπε ότι το έπαιρνε πάντα. Ναι, 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 με τον Αστέρα. Γιατί το είχε πάρει, γιατί το έπαιρνε πάντα ο Ολυμπιακός στο κύπελο. Όχι βέβαια. Αλλά ασχολείται με τον κύπελο. Ασχολείται με τον κύπελο. Γεωργή, όταν κάνει ο άλλο τώρα και του κάνει τέτοιο σχεδιασμό, του βάζει μέσα τα μάτια ηλίκη τώρα ο Κοντονίνη έχει φύγει από. Καλά, καταρχήν ο Βασιλιάδη είναι αντρίκελο εκεί πέρα. Ο Βασιλιάδη το βάλανε να παιδάκι 35 χρονών, ο Κοντονίνη κάνει ακόμα κουμάτο.
και ό,τι λέει ο Μητρόπουλος με το Μελισανίδη. Γιατί του στείλουν τώρα εκεί με το, και βάζουν τα μάτια μέσα στο, μέσα στο και χρησιμοποιούν και δημιουργούν θέμα τώρα. Έλα τώρα. Αυτά είναι στοιχήματα καραμπινάτα. Εντάξει. Από το Ολυμπιακό είχαν μυριστεί, θα του καθοστήσουμε, γι' αυτό σου πάει το νοβέλ του εκεί. Εντάξει. Από το, σούπα, από το επόμενο δεν ασχολούνται. K20 και. Για πνευματικού σκελάδε, όποια αν έχουν ομάδα καλύτερη, σκαλιστεί να πάρει το ποτάθμα. Αν του βλέπω αδύνατο πάλι. Και κάτι θα πω για το κύριο. Δηλαδή, τι λες, θα το πάρει του χρόνου Ολυμπιακό στο ποτάθμα πάλι. Εγώ δεν σου είπα να το πάρει. Αν έχουν καλύτερη ομάδα, στο πάρουν. Έτσι, μου βλέπει αδύνατο. Αδύνατο βλέπω, ρε Γιώργη. Ενώ ο Ολυμπιακό είναι δυνατό. Ολυμπιακό? Ναι. Κάτσε να δει τι προπονητή θα φέρει. Ναι, και τι παίξει θα πάρει. 15 Μαΐου το ανακοινώνει προπονητή προσωπικότητα με τριπλάσιο μισθό από ό,τι ήταν προηγούμενη. Και τι παίξει θα πάρει. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά και κάτσε να δει και τι μεταγραφέ που θα φέρει. Του ξένου γιατί του Έλληνε έχει κλειδώσει 8 παίκτε. 7 που έχει 15. Στο έχω πει σύντομα του Σαριφάτ. Ο Ρωμαό θα μείνει, ο Μάρτη, ο Φιγκέρα αυτή 5-20. Και εκεί θα δει του 5-5 που θα φέρει. Εκεί θα του δει. Εκεί θα δούμε. Αν δει τι λεφτά έχω στο κοντρό και τι είναι αυτή. Αυτή δουλεύω πάλι στο τζάμπα. Ο άλλος λέει από 17 εκατομμύρια να κάνει 13 λέει το μπάτζετ. Το ρίχνει ο Αλαφουζός, ο Φευγάτος. Μάλιστα. Το Μελισανίδης άμα κάνει εκεί που θα φύγει κι αυτός και καλή νύχτα. Θα μένουν αυτοί που επενδύουν, Γιώργη. Έγινε, δεν σου ευχαριστώ. Να σου πω, μπορώ να σου πω 20 ευθόλυντα κάτι. Λέγε. Πώς τον έπαιξε ο καθηγητή. Δάφνος. Πόνιμο και τελείς. Δάφνος, ναι. Αχα. Κύριε Δάφνο, συγχαρητήρια για τις γνώσεις, το ξαναλέω μια φορά. Για τις εγκυκλοπαϊκές γνώσεις, για τις μουσικές γνώσεις, για όλα. Αλλά τώρα βλέπω έχετε αναλάβει και θέμα, έχετε αναλάβει και νομική υποστήριξη του Αλτζατζίρα, βλέπω. Άστο το Αλτζατζίρα να εκτεθεί ακόμα, άστο. Έχει αναλάβει την εξυγίαση μέσω του Real FM να διώξει το Μαρινάκι. Άστο να εκτεθεί ακόμα. Άστο να. Ναι, μωρέ, τα πέντε από τον Αλαφούς ο Αλτζατζίρα και να λέει στο Μαρινάκι. Εγώ τέτοιες κουβέντες δεν χρησιμοποιώ. Μα είπες ότι είχε αναλάβει την πτώση του Μαρινάκι. Έτσι. Και τι εννοούσες? Όχι πτώση. Δεν είπα την πτώση. Τι είπες? Είπα και αναλάβει την εξυγίαση. Ναι. Και την πτώση του Μαρινάκι. Μισό λεπτό. Έχει αναλάβει την εξυγίαση μέσω του Real FM και θέλει να βγει στο Μαρινάκι. Δεν βγει την άλλη μέρα που είπε ότι πρέπει να φύγει και αυτό να κάνει. Ούτε ξέρει τι λε. Ούτε ξέρει. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Προσωπικέ του απόψει είναι αυτέ. Έχει αναλάβει. Συγγνώμη, το είπε, Γεωργή. Και άλλη μέρα που είπε. Έγινε, εσύ, έγινε. Για χαρά, ξεφύγαν πολύ. Για χαρά. Να σε καλά, γεια. Να πω για όσου άμυξαν τώρα τα ραδιοφωνά του ότι η εκπομπή σήμερα ήταν εκτάκτος 4 με 6 λίγο πρωτομαγιάς. Από αύριο κανονικά 5 με 7. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε? Ναι, έλα, Βασίλη, στο Τρούπολ. Έλα, Βασίλη. Έλα, καλησπέρα και χρόνια πολλά και ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για αυτό το γραφικό που βγαίνει συνέχεια πριν από λίγο, τον Γιώργο, με την ΕΠΟ, τον Ολυμπιακό, για αυτό το γραφικό. Μπορεί να πάψει να βγαίνει γιατί μας έχει σπάσει τα νεύρα και να μην ασχολείται με τον κύριο Μελισανίδη. Γιατί η υπομονή μας εξαντλείται. Εντάξει, και ξέρουμε πού στέκει, πού πηγαίνει. Και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Άμα συνεχίσει. Άσε κατά μέρο απειλέ. Άσε κατά μέρο απειλέ. Δεν είναι απειλέ. Αυτό απειλεί και κάνει το μαγκάκο συνέχεια. Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Βασίλη, πα. Ναι, σε κατάλαβα. Μπράβο στον Απόλλωνα. Δικαιωματικά. Μπράβο στον Απόλλωνα ή μπράβο στον διαιτητή που του δώσε το πέναλτι του Μουσαντένιου. Γεια χαρά. Εκτάκτως σήμερα λόγω πρωτομαγιάς η εκπομπή έχει μεταφερθεί 4 με 6. Από αύριο κανονικά 5 με 7. Ερχόμουν να παιδί μου από το Θησίο εδώ στο Μαρούσι για την εκπομπή. Άδεια όλη η Αθήνα. Άδεια. Τι ωραία ήταν έτσι κάθε μέρα η Αθήνα. Τελείωσε λέει το πρωτάθλημα χθες. Και λοιπόν, είχε ξεκινήσει ποτέ για να τελειώσει και τώρα. Ή μάλλον κατάλαβε κανένας ότι τελείωσε κανένα πρωτάθλημα. Φυσικά όλα είχαν κρυθεί από την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και ειδικά στον υποβασμό. Ήδη είχαν πέσει η Φέρια και ο Λεβαδιακός, είχε σωθεί ο Χέρκουλες, είχε σωθεί η Λάρισα. Εντάξει, είχε τελειώσει η ιστορία. Αλλά και στη Β' Εθνική, μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα, μάλλον και εκεί φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο Απόλλωνας πήρε με μαϊδένιο μπέναλτι που του έδωσε ο διαιτητής 1-1 στον Όφη
Η Λαμία κέρδισε μέσα στο Μερίδα Γαλναϊκό και ο Άρης έριξε τον κόσμο στον Κουβά. Όλοι τον παίζανε διπλό. Σέρες Πασαράι, Σέρες Άρης διπλό. Και όμως ο Άρης έμεινε στο 0-0. Και τώρα βαθμολογία 6 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ο Απόλλωνας πρώτος με δεύτερη τη Λαμία ένα βαθμό πίσω και με 9 βαθμούς από τον Απόλλωνα και 8 με 8 βαθμούς από τη Λαμία είναι ο Άρης. Κομματάκι δύσκολο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν σε πήρα, ήμουν πάνω. Σε ακούω βραχνιασμένο. Ναι, είχα πάει και στο Βόλε την Παρασκευή. Το τελευταίο με τα τσεφολί μου. Ναι. Λοιπόν, άκουσα εδώ βέβαια το Σάββατο, λίγο την Παρασκευή, ράδιο Αθηναϊκό. Μόνο εσύ τελικά θα χρησιμοποιήσω τη δική σου ρύση, αυτό που λες πάντα, ότι όταν τρως 4 βάζεις φορμάρ, δεν επιτρέπεται να μιλάς. Αυτό πάει πιο πολύ όχι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί ο περισσότερος κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή ζω στην Αθήνα και έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχει αντίθετη άποψη με αυτά που διαλαλούν εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι, οι διάφοροι της Αθήνας. Η καλύτερη απάντηση σε αυτούς ήρθε χθες στη Λεωφόρο. Το πανό, τα είδε στα δύο πανό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ας σταματήσουν αυτή την κοροϊδία στην ομάδα αυτή του Παναθηναϊκού. Είναι μια ιστορική, μια μεγάλη ομάδα και δεν επιτρέπεται τώρα να πιάνεται από ένα μάτς για να λένε όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι σε όλους τους σταθμούς. Έτσι. Η μπάλα παίρνει και αυτούς που δεν είναι του Παναθηναϊκού, παίρνει και άλλους η μπάλα σε αυτό το κομμάτι. Τόσο φόβο τους προκαλεί πλέον ο Σαββίδης. Καταλαβαίνω ότι έχει χωρίσει πολύ βαθιά πλέον. Μέχρι και ο Ντέμις βγήκε και είπε να πούμε εσύ το νέος Κέσσαρας. Συγγνώμη τώρα. Όχι ο νέος Κέσσαρης, ναι. Ο νέος Κέσσαρας. Ο κύριος Θεμιστοκλής δεν είναι αυτός που είχε πει κάποτε μια δήλωση ότι δεν πληρώνω την εφορία για να κάνω μεταγραφές στην ΑΕΚ. Ή κάνω λάθος. Έτσι δεν είχε πει. Και λοιπόν. Δηλαδή, τι ήθελε να πει τώρα με αυτό, ας πούμε. Δεν έχει τα λεφτά του Σαββίδη ο Ντέμις. Τον Ντέμι να τον κατηγορεί για κάτι άλλο. Για τον τεμοτεχνείο. Εκεί ναι. Αλλά δεν είναι ζήτημα στο Ντέμι. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι από ένα ματς μπορείς να κρίνεις ότι κάποιος είναι χαλίφη στη θέση του χαλίφη και όλα αυτά. Από ένα ματς. Η χαλίφη δεν. Είναι προεόρτια και είναι φανερό ότι κάτι έχει αλλάξει. Λοιπόν, που φαίνεται πολύ ορατά. Αυτό που βλέπω εγώ να έχει αλλάξει είναι ότι μπήκε μέσα. Στο πρώτο ημίχρονο μας πάτησε ο Παναθηναϊκός με στην Τούμπα. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, ακόμα και με τον γκολ. Σε κάθε αντεπίθεση κλείναμε τα μάτια μας. Λοιπόν. Μα όπως εγώ, μάτια όπως έπαιζε ο Ήβης. Λοιπόν, και εγώ είδα ότι ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο Κάνιας. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε ότι ήταν ναι, ο πάγκος λοιπόν, του πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η πληρέστερη στην Ελλάδα, τώρα αυτή τη στιγμή. 10 μάτς να παίξει με όλους. Θα τα κερδίσει και τα περισσότερα και με τους τρεις τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν έχουν. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι φοβούνται ότι επειδή ο Σαββίδης πραγματικά τον είχα από κάτω, από πάνω μου ήταν. Το ζει το όλο έργο πάρα πολύ, να σου πω. Πάρα πολύ το ζει. Δεν είναι έτσι κοινικός, είναι πολύ θερμός άνθρωπος. Καταλαβαίνουν ότι θα χώσει κι άλλο χρήμα. Βάσει σχεδίου πάνω όλα. Δεν είναι τίποτα λοιπόν, τυχαίο. Και καταλαβαίνω ότι αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από εκεί και πέρα. Αυτό καταλαβαίνεις και εσύ που συμπαγωγείς να καταλάβουν οι άλλοι. Όχι, ναι, εγώ το βλέπω στο χορτάρι ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνεις, εγώ έχω ας πούμε μπροστά, έχω 6-7 παίχτες οι οποίοι είτε μπει ο ένας, βγει ο άλλος, είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Το παράξενο της ποιο είναι. Ποιο? Ότι όποιο και να ρωτήσεις, ακόμα και αεξίδες να ρωτήσεις, ή μάλλον ας εξαιρέσουμε τους αεξίδες. Όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν να κρατάνε το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Και οι αξίδες το πιστεύουν κατά βάση. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Δεν μιλάω τώρα, μιλάω για αυτούς που θα κάτσουν να το σχολιάσουμε το ματς. Η αξίδες που υπερτερεί, ας πούμε, αγωνιστικά. Υπερτερεί στους αμυντικούς. Έχει τον Τζιγκρίσκι και τον άλλο, τον Βράνιες. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς. Είναι τα μπάκτης καλύτερα δηλαδή από του ΙΣΑΕ, από του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Τα χάφτης είναι 3 άτομα, 3 παίχτες έχει. Άμα δεν τις βγει ο ένας, ο ΠΑΟΚ έχει 4 εκεί πέρα, 5.
Έχει μην το παίρνεις μόνο ατομικά, πάρ' το και ομαδικά. Έχει πλουραλισμό ο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρεις, πιστεύω. Τι? Ότι φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά σε πιθανότητες να πάει το κύπελο, διότι πιστεύω ότι και η διαιτησία θα είναι υπέρ του, ή μάλλον ότι η διαιτησία δεν θα το κυνηγήσει. Αλλά δεν το δέμα κόμπο θα το πάρει. Έλα να σου πω κάτι. Όσους τελικούς θυμάμαι από το 87 που θυμάμαι τελικούς που βλέπω, αυτοί που θεωρώ ότι σχεδόν όλοι, με εξαίρεση τα δύο του Ολυμπιακού με την Τρίπολη και τη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο, οι περισσότεροι είναι ασπαθάτοι τελικοί. Δεν θυμάμαι δηλαδή όργια σε τελικούς. Θυμάσαι εσύ? Και ο Πανακός τον Πάου δεν έχει πάρει για πλάκα. Πολλούς τελικούς, επειδή είμαι από το 87 μέχρι τώρα, αν εξαιρώ αυτούς τους δύο, οι υπόλοιποι, δηλαδή δεν υπήρχε μια διαιτησία. Έχουμε κρυθεί και τελική στα πέναλτι. Δεν θυμάμαι να έχουν γίνει όργια, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Γρήγορα μόνο. Λοιπόν, το γκολ του Πρίγιοβιτς, θες το μελέτησες την κίνηση? Το τελευταίο ήταν. Εσύ τι έκανε ο τύπος? Κάνει τα κουνάκι, περνάει την μπάλα. Και ενώ εκεί κάποιος άλλος θα την είχε φτάσει στην 4 την μπάλα με μύτο, αυτός την περνάει από πάνω. Είπαμε ότι μέσα στην περιοχή είναι δολοφόνος. Ρε τι έκανε ο τύπος, σου λέω. Ήταν αυτό που έκανε. Δεν το, δηλαδή. Εντάξει, οκ, okay, δολοφόνος, αλλά αυτή η ενέργεια ήταν. Δεν μου λες, δεν το δίνεις τον Μπρίγιοβιτς στην ΑΕΚ να είναι μαζί με τον Αραούχο και να κάνουν γάμο? Τώρα εσύ το φετάσαι όχι συχνά, αλλά τον Αραούχο τον γλυκοκοιτάζει με έχει υπόψη. Λοιπόν. Έλα, έγινε, ρε. Έλα, τα λέω. Για καλά. Πολλοί κορμός είπε στον κουβάτα το στοίχημα και με το παιχνίδι την ήττα, μάλλον τη Παρί Ζερμένα από την Νις. Όλοι έλεγαν ότι η Νις θα το δώσει το παιχνίδι στην Παρί, διότι η Νις είναι στα μαχαιρία με τη Μονακό. Υπάρχει εκεί μεταξύ του ένα αιώνιο μίσος. Και λέγανε, θα κάτσει να χάσει τώρα μόνο η Νις. Αποτέλεσμα, 3 γκολ έφαγε η Παρί από την Νις. 3 γκολ. Ο Μπαλωτήλη έβαλε ένα γκολ. Ο Δόνη ο Μπιτσιρικά έβαλε άλλο ένα. Όχι ο γιο του Γιώργου του Δόνη. Όχι, από του πέσει τον Ηρακλή. Άλλο Δόνη είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολλοί έπεσαν στο κουβά με αυτό το μάτς. Η Τσέλσι καθάρισε το πιο δύσκολο μάτς που έχει να δώσει μέχρι το τέλος. Εκτός έδρας με την Everton, κέρδισε 3-0. Η Τότεναμ στο κυνήγι που έχει κάνει προς την Τσέλσι κέρδισε την Άρσεναλ 2-0. Η Σιτούλα πάλι γκέλα 1-1. Η United πάλι γκέλα σοβαλία για αυτή. Το πρωί ήμουν ανέασμένη και πέστραφα για δυσίω. Από Νέα Σμύρνη μπήκα χαροκόπου. Περνάω τη Δημοσθένους και βλέπω δεξιά ένα φούρνο με την ονομασία Ήπειρος. Κάτι μου σκοβόλα γελού, δεν παίρνω μέσα να φάω καμιά τυρόπιτα, να πάω κανένα ψωμί για το σπίτι. Μπήκα και πήρα και τυρόπιτα και ψωμί. Έπαθα πλάκα. Τέτοια τυρόπιτα και τέτοιο ψωμί δεν έχω ξαναφάσει στη ζωή μου. Αφού στον ιδιοκτήτη που έχει το μαγαζί που επαναλαμβάνω την ονομασία Ήπειρος, του έδωσε κάτι για τρία δεμάστορα. Τι κυρόπιτα είναι αυτή? Μου λέει φάει το ψωμί και θα με θυμηθεί. Έφαγα μετά το ψωμί, πήγα σπίτι. Α, τρομερό πράγμα. Τέτοιο ψωμί, ειλικρινά σα μιλάω, κάτι ενθουσιασμένο. Και τα μετάλλωνα αισίω ανεβαίνουν στην Α κατηγορία. Κερδίσαμε χθε 5-2 το Ήλιον. Η Τεψιθέα έχασε τον τρέμπι από τον Άγιο Θωμά. Έμεινε 5 βαθμού πίσω την Τεψιθέα από τα Πετράλωνα. Και τώρα η Τεψιθέα έχει ένα παιχνίδι δύσκολο πολύ εκτός έδρας με το Γαλάτσι την Κυριακή. Εάν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο Άγιος Θωμάς, την πάει στον Παράς, την Τεψιθέα. Παίζουν τον Παράς, γιατί οι βαθμοί είναι η διαφορά τους δύο και μέχρι 2 βαθμούς ο δεύτερος με τον τρίτο παίζουν τον Παράς. Το εγάλο έκανε τον Παράς, τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Έχασε το Σάββατο ο Πανεθναϊκός από τους Αγίους Αλαργύρους. Το εγάλο κέρδισε τα Σούρμανα. Και έτσι το εγάλο πρώτο, μια αγωνιστική έμεινε. Το εγάλο παίζει με τον Έαντα που ήδη έχει επιβουβαστεί. Και παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Για τον άλλο όμιλο, ο Χαραβιακός πέρασε νικηφόρα από τον Μπάουρου Φαούστρια. Πέρασε νικηφόρα και την Κυριακή έχουμε Χαραβιακός Τρίαμβος. Ο πρώτος με τον δεύτερο. Ο Χαραβιακός τερματίζει την πρώτη θέση ακόμα και με ισοπαλία. Αν θέλει με τον Θρίαμβο. Ο Θρίαμβος, για να περάσει αυτός πρώτος και να τερματίσει πρώτος, πρέπει να κερδίσει μέσα στην Ηλιούπολη του Χαραβιακού. Κομμάτι δύσκολο. Και έτσι το πιθανότερο είναι να παίξουν μπαλάς
για την άνοδο, ο πρώτος του ενός ομίλου με τον πρώτο του άλλου ομίλου που είναι το Εγάλαιο και ο Χαραβγιακός. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.